Η Σοφία Μουτίδου. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Η Σοφία Κουρτίδου. Και η Κρυσταλία. Σας καλωσορίζουν στο The Booth Plus. Παρακαλώ. Μ' ακούτε? Ω, μπαλόνια. Τι συμβαίνει, γιατί δεν έχει μουσική. Rock and roll. Γιατί είναι χαμηλά. Δεν μας μάλλον οι γειτονές. Πιο δυνατά η μουσική, δεν μας μάλλον κανείς. That's crazy. Γιατί έτσι τα δικά μας τα μωρά είναι με αυτή τη μουσική. Είναι για να το κοιμήσουμε. Βρε καλό στο κορίτσι το όμορφο. Παιδιά, καλησπέρα. Είναι πολύ ιδιαίτερη ημέρα σημερινή, γιατί σας αποχαιρετώ κιόλα σήμερα εγώ. Μαζί με τον baby shower. Πόπο, τι ωραία που είσαι εκεί, ρε παιδί μου. Και εσύ πολύ ωραία είσαι. Εσύ με τα μπαλόνια. Είσαι πιο ωραία. Εγώ έφερα και μπαλόνια από πίσω, έφερα διάφορα. Και εμείς έχουμε. Ρε, κορίτσια, τα πήρατε τα άλλα τα δωράκια που σας έστειλε. Ωραία. Θέλω να σου πω ότι ένα πράγμα που δεν θα μου λείψει είναι το χιούμορ σου. Ναι. Διότι θέλω να σας πω ότι η Κρυσταλία θεώρησε ότι στα δώρα του baby shower πρέπει να στείλει και μία ομπρέλα. Για να μην βραχούμε. Για να μην βραχούμε, λέει, από το baby shower. Εδώ ωραία. Μέσα γράφει Κρυσταλίας baby shower. Ναι. Εδώ έχει ένα ρομαντικό χώρο. Ευχαριστούμε, ομορφούλα μας. Να ανοίξουμε τις ομπρέλες εμείς, γιατί νομίζω είναι οι προληπτικοί που δεν ανοίγουν τις ομπρέλες μέσα στο σπίτι. Πάμε να τις ανοίξουμε, να γίνει χαμός. Εγώ θέλω να δείτε. Ορίστε, δεν πιστεύετε αυτά. Δεν πιστεύουμε τίποτα. Η θετική ενέργεια είναι η μεγαλύτερη ασπίδα σε κάθε δροσουζιά. Άρχισε τη Μέρι Πόπινς είσαι. Πάρα πολύ μοιάζει, Σόφη. Και ένα μικρό και πετάει. Να είχαμε. Έχουμε το καπελάκι να, το... Να, πώς εκείνο, είναι ίδια ισό με την... Πού. Το κόκκινο αυτό, τη στέκα. Είναι ίδια με την... Το Red Velvet το έχω τιμήσει ιδιαιτέρως, θέλω να σας πω. Λοιπόν, θέλω να σας... φάγατε Red Velvet, σας παρακαλώ πείτε λίγο. Διότι στο δικό μου baby shower αυτή την τούρτα μας είχε στείλει η Άντα. Δεν είναι οποιοδήποτε Red Velvet, εδώ μιλάμε για το καλύτερο Red Velvet. Θέλω να δείτε και αυτό εδώ. Λοιπόν, ναι, αυτό. Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Άντα τη Λιβιτσάνου για όλα τα γλυκά. Και ευχαριστώ πολύ και τη Σουζάνα για τα δώρα μας. Παιδιά, τι κάνετε, δεν μπορώ, φεύγουμε. Φεύγω μάλλον. Βρε κάτσε να ευχαριστείς εκεί το μωρό, εμείς εδώ θα είμαστε, εμείς στεναχωριέσαι. Καλά, έχεις φύγει και εδώ τώρα. Αυτό περιμένω, έχω και γιατρούλη μετά να τα δω όλα. Σήμερα είναι κόμπο ημέρα. Αυτό δηλαδή, μετά έχω αυτό να τον δω. Τουλάχιστον έγινε σταδιακά. Καλύτερα από τη μία από τόσες μέρες. Έφυγες μεν λίγο απότομα από εδώ, εμάς μας είχε κακοφανεί την πρώτη μέρα. Αλλά τουλάχιστον μας ήρθε τώρα παιδιά. Πολύ σταδιακά έτσι αυτή η απομάκρυνση που είναι για καλό. Μη μασάς τίποτα, Κρυσταλία. Πώς νιώθεις, Κρυσταλία? Και εμένα ήταν, αυτό ήθελα να σου πω, ρε Σοφία, τώρα για αυτό που είπες, ότι έφυγα πάρα πολύ ξαφνικά με όλα αυτά που συνέβαιναν. Τρόμαξα κι εγώ και λέω, OK, καλύτερα safe, better not sorry, ξέρεις. Τι να νιώθω, νιώθω τρομερό ενθουσιασμό τώρα που είναι και Χριστούγεννα, είναι όλα, ξέρεις, γιορτινά, περιμένουμε και το μωρό, είναι όλα μαζί, ρε παιδί μου. Είναι τέλειο. Οπότε νιώθω τρομερή ανυπομονησία και ενθουσιασμό. Βέβαια μου. Να κοιμάσαι, Κρυσταλία, να κοιμάσαι, Κρυσταλία. Αυτό να το πεις αλλού. Που έχω πάλι ανακαινήσεις από πάνω, να είναι καλά όλοι, καλές ανακαινήσεις να κάνω, να χαίρονται τα σπίτια τους, αλλά, Χριστέ μου, λέω, δεν θα κοιμηθώ ποτέ. Λοιπόν, κορίτσια, θα πρέπει να σας διακόψω για λίγο. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα για το baby shower της Κρυσταλίας, συμβουλές για μαμάδες, διάφορα πολύ όμορφα πράγματα που είναι σχετικά με τη μητρότητα. Όμως υπάρχει και μια έτσι, επικαιρότητα που μας επιβάλλει να πούμε κάποια πράγματα. Πρέπει να δώσουμε ένα φόρο τιμής στον Diego Maradona που έφυγε από τη ζωή χθες, από ανακοπή καρδιά στα 60 του χρόνια, ο θρύλος του ποδοσφαίρου. Ακόμα και οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιος είναι. Ένας άνθρωπος, πώς το είπες, Χρυσάνθη? Το χέρι του Θεού. Το χέρι του Θεού, βεβαίως. Θα μας πει και η Σοφία Μουτίδου κάποιες ωραίες ιστορίες που μας έχει ενημερώσει ότι ξέρει. Εγώ μόνο να πω ότι δυστυχώς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάρα πολλά πάθη. Είχε κάνει μια εγχείρηση ο άνθρωπος πριν λίγο καιρό. Mm-hmm. Και αυτή ήταν στον εγκέφαλο και ήταν έστειλε τον Πελέ, ο Θεός στη γη, για να διδάξει ποδόσφαιρο. Και είπε ο Μαραντόνα, δεν θυμάμαι να έστειλα κανέναν. Ήταν τέλειο. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πέθανε την ίδια μέρα με τον Φιντέλ Κάστρο, τον οποίο τον είχε έρωτα και τατουάζ.
Απίστευτο. Ωραίο. Το άλλο είναι ότι όταν πήγε στην Νάπολη και την ανέδειξε ως φτωχή παροικία, γράψαν στους τοίχους του νεκροταφείου οι Ναπολιτάνοι των νεκροταφείων «Δεν ξέρετε τι χάνετε». Και καλή τύχη στον ΠΑΟΚ σήμερα. Πετάξαν παπούτσι στο Θεό, δεν είχαν πρόβλημα. Την έφαγε την παπουτσάρα. Ένας έφαγε με ένα παπούτσι από το γήπεδο, αλλά δεν είχε κανένα θέμα. Πέταξε το παπούτσι στο Μαραντόνα. Το θυμάται ο Μαραντόνα. Αλήθεια λες τώρα. Το πράγμα λέει, δεν έχω ξαναζήσει από Μαραντόνα. Και όταν λέει πήρε το πρωτάθλημα η Νάπολη, χωρίστηκε η Ιταλία. Χωρίστηκαν στα δύο. Έκοψε μία χώρα. Έγινε το σχίσμα. Ναι. Ναι, ναι. Μία με τη θρησκεία σου λέει και μία με τον Μαραντόνα. Ναι, ναι. Πάντως αυτό με το παπούτσι το έχω πάντα απορία. Δηλαδή αυτός πώς έφυγε με το ένα παπούτσι. Γιατί εμένα μου έχει τύχει με το φίλο μου το συγχωρεμένο τον Αγάθωνα που δουλεύαμε. Σηκώνεται να χορέψει ο κόσμος στην πίστα. Και έμεινε ένα παπούτσι κάτω. Φεύγουν και έχει μείνει ένα τακούνι στη σκηνή. Και λες, τι έγινε ρε παιδιά. Και, δηλαδή εγώ θα λέω, γιατί δεν έρχεται κάποιος να το πάρει. Δεν ήρθε παιδιά κανείς. Προτίμησε να φύγει η κυρία αυτή. Πού έγινε αυτό στην Αθήνα. Μπορεί και μας βλέπει τώρα, στη Θεσσαλονίκη, στα Λαδάνικα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, γιατί στη Θεσσαλονίκη όταν πήραμε βρήκα το γιούρο... Βρήκα τη γόβα εγώ, λέει την Όχι, αλλά όταν πήραμε το γιούρο, ήμουνα στη Θεσσαλονίκη με την παράσταση, με το Θέατρο Τέχνης Περιοδία και κατεβήκαμε να χαρούμε και να γιορτάσουμε την νίκη στο Λευκό τον Πύργο και γύρισα χωρίς παπούτσια, διότι είχε τόσο πολύ κόσμο. Κάποιος μου πάτησε την παντόφυλα που φορούσα και χάθηκε μέσα στο πλήθος, παιδιά, και δεν είχα παπούτσια να γυρίσω. Να, οπότε στη Θεσσαλονίκη γίνονται όλα. Ναι, τα παπούτσια χάνονται στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ναι, πετιούνται. Αυτοί, ρε παιδί μου, πώς γυρνάνε. Τα παπούτσια χάνονται στη Θεσσαλονίκη. Αλλά τα κιλά δεν χάνονται στη Θεσσαλονίκη. Τα κιλά τα παίρνει στη Θεσσαλονίκη. Με το που πετάς το παπούτσι παίρνει 2 κιλά. Καταλαβες. Έτσι πάει στη Θεσσαλονίκη. Μία πληροφορία ακόμα για το Μαραντόνα είναι ότι είχε σύνολο 8 παιδιά, 2 νόμιμες κόρες όπως συνήθιζε να λέει, και 6 τα οποία τα αναγνώρισε πέρυσι. Και όταν λέει να παίξει. Όταν λέει το απαγόρευσε η Ιαπωνία να παίξει στην χώρα τους λόγω χρήσης ναρκωτικών, γιατί αυτός έκανε παγκόσμια γνωστή τα προβλήματά του. Ήταν από αυτούς που λέγαμε χθες. Ναι, ναι, ναι. Από τους τα δημόσια πρόσωπα που μοιράζονταν τις έξοδες του για τα προβλήματά του, δεν τον δέχτηκαν γιατί παίρνει ναρκωτικά και είπε: δεν με δέχτηκαν, λέει, γιατί παίρνω ναρκωτικά, αλλά δέχονται, λέει, 2 ατομικές βόμβες από τους Αμερικάνους. Πάντως είναι αυτό. Άτομο ήταν εντελώς αλλού, ήταν κάπως. Ήταν τρομερό μυαλό. Αυτό που έχει καταφέρει να πείσει, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος. Νομίζω ότι μέχρι και η γιαγιά μου, δηλαδή, αν τη ρωτήσω, θα μου πει: ναι, τον ξέρω τον Μαραντόνα. Αποκλείεται για κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή να έχει συμβεί αυτό. Ναι. Καλό ταξίδι λοιπόν και να ευχηθούμε λίγο από το ταλέντο αυτό να παραμείνει εδώ στα εγκόσμια. Μέχρι λοιπόν και εσύ να ζήσεις αυτό το μεγάλο ταξίδι που θα πας μια φορά για να μπορέσεις να ζήσεις άλλα μικρότερα αλλά ωραιότερα ταξίδια, θα πάρεις τηλέφωνο για να διεκδικήσεις το ωραιότερο το T-Rock. Αυτό εδώ πέρα το Volkswagen στο 14999. Θα το κάνεις δικό σου γιατί όπως βλέπεις η ζωή είναι μικρή. Νέος, έφυγε πολύ νέος ο άνθρωπος. Κοίτα με τη χαρίσω, είσαι ακόμη εδώ. Και μετά λέτε για το χιούμορ το δικό μου, καταλάβατε. Πάρε τηλέφωνο. Όλα τα χιούμορ έχουν θέμα. Ευχάριστα ξεκινήσαμε τη μέρα μας και επανερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις με άλλες ευχάριστες ειδήσεις. Πολύ όμορφη. Στον άλλο κόσμο. Πολύ. Λοιπόν, παρόλο που σήμερα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, αλλά έτσι είναι η ζωή. Όταν τελειώνει κάτι, ξεκινάει κάτι άλλο. Υπάρχει η ζωή, υπάρχει η γέννηση, υπάρχει και ο θάνατος. Μόλις έμαθα και εγώ μια είδηση για μια πολύ αγαπημένη, πολύ σπουδαία ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή, την Εύα την Κονταμανίδου, που ήταν και δασκάλα μας στο Θέατρο Τέχνης. Και νομίζω πως οφείλω να της πω ένα καλό ταξίδι. Αυτό. Πάμε. Για πείτε. Σοφία, εσύ είσαι. Από όσο ξέρω, η Κρυσταλία πρέπει να δώσει αυτό το τελευταίο προς το παρόν τηλεφώνημα. Τα ακουστικά μου τα έκλεψε. Καλησπέρα. 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 Μ' ακούτε. Ποιος είσαι. Τα ακούμε, προσπαθούμε, έτσι με μια δυσκολία. Μισό λεπτό να βγάλω λίγο τον Bluetooth γιατί είμαι στο δρόμο. Και βγαίνει Χρυσάνθη. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα. Ναι. Νομίζω πως ναι. Ωραία. Κρυσταλία, μιλάμε μαζί. Μαζί μιλάμε. Παιδιά, πείτε μου μόνο ότι δεν είναι το τρόλ της τελευταίας μέρας. Έτσι, να ξεκινήσω. Όχι, ωραία. Όχι. Εντάξει. Καταρχάς, να πω μια καλησπέρα στο όμορφο πλατό σας, τις όμορφες παρουσίασες. Να πω με το καλό, Κρυσταλία, το νέο μέλος της οικογένειάς σου.
Σε ευχαριστώ ό,τι πολύ. Για να μην κουράσω, θα σας πω γρήγορα ότι είμαι ο Θοδωρής, 35 χρονών. Έχω ένα πρόβλημα που ακούω ξανά τη φωνή μου. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Ναι, το ίδιο έχω κι εγώ. Το ίδιο. Αλλά δεν είσαι κοντά σε τηλεόραση. Είπες έξω, δεν είσαι. Ναι, είμαι εκτός. Okay, εντάξει. Τώρα είναι καλύτερα. Λοιπόν, ξεκινάω. Είμαι ο Θοδωρής, είμαι 35 χρονών. Είμαι γονιός 2 χρόνια. Είχα την τύχη και έγινε γονιός και τώρα περιμένω και ένα δεύτερο παιδάκι. Αγάπη μου, να τα χαίρεσαι, να τις χαίρεσαι όλους, με το καλό. Να είστε όλοι καλά. Αυτό που σας πήρα να σας πω είναι λίγο μυστήριο για μένα, δεν ξέρω ακριβώς καν πώς μπορώ να το εκφράσω. Είχα την τύχη ή την ατυχία, όπως θέλει ο καθένας να το βλέπει, να είμαι αποχωρισμένος γονείς από μηνών, με τον μπαμπά μου να μένει πολύ μακριά σε σχέση με εκεί που βρισκόμουν εγώ. Συναισθηματικά δεν με άφησε ποτέ ακάλυπτο. Αυτό που μου έλειψε όμως ήταν η παρουσία του. Εντάξει, επουδενή δεν μπορείς να καλύψεις και τους δύο γονείς, όσο δυνατός και αν είσαι και όσο θέλεις και να έχεις. Αυτό με την πάροδο του χρόνου υπήρχε μέσα μου, απλά δεν το γνώριζα. Δουλεύοντας τα τελευταία χρόνια με τον εαυτό μου, ανακάλυψα ότι αυτό το πράγμα εν τέλει είναι ένα gap το οποίο δεν μπορώ να το αναπληρώσω και δεν γίνεται να το αναπληρώσω. Τι συμβαίνει όμως τώρα, ότι όντας γονιός, έχω αυτό το συνέστημα, δηλαδή παίζω με το γιο μου και υπάρχουν φορές που συγκινούμε. Δεν μπορώ να σας το εκφράσω ακριβώς, να σας πω γιατί μου συμβαίνει είναι αυτό. Νιώθεις ότι βλέπεις τον εαυτό σου μέσα από το παιδί ακριβώς, σου. Ακριβώς. Δηλαδή είναι φορές που λέω έτσι ήμουνα κι εγώ, απλά δεν είχα τον μπαμπά μου να παίξουμε, να πάμε στην παιδική χαρά, να με αγκαλιάσει, να με σφίξει, να με κρατήσει. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω ψύχωση. Μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Ό,τι συμβαίνει στο παιδί μου, δηλαδή το μυαλό μου είναι 100% εκεί. Δεν μπορώ να ισχύσω σαν συναισθηματικά σε μένα, δηλαδή δεν μπορώ να το χλαντρήσω. Δεν το βγάζω στη γυναίκα μου, δεν το βγάζω στο παιδί μου. Με τον μπαμπά σου τώρα ποια είναι η σχέση σας? Ανέκαθεν με τον μπαμπά ήταν η σχέση με τον μπαμπά, τα 35, τέλος πάντων. Ναι, μπαμπά σου είναι. Ναι. Ανέκαθεν οι σχέσεις μας ήταν άψογες. Δηλαδή μπορώ να σας πω, επειδή έβλεπα φίλους μου που ζούσαν με τους πατεράδες τους, δεν είχαν τη σχέση που είχα εγώ μαζί του, αν και είχαμε απόσταση. Ήμασταν πολύ καλοί φίλοι, είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Άρα ήταν παρόν επί της ουσίας. Ουσιαστικά η παρουσία του δεν την είχε ακριβώς. Συναισθηματικά ήταν εκεί για σένα. Ακριβώς. Η παρουσία του μου έλειπε, δηλαδή το πατρικό πρότυπο μέσα στο σπίτι. Δηλαδή φαντάσου, ας πούμε, ότι σαν άντρας δεν κάνω αντρικές δουλειές, κάνω γυναικείες δουλειές, πώς να σου το πω. Ναι. Και να μου ναι. επιτραπεί λίγο η έκφραση αντρικές και γυναικείες, γιατί χθες είχατε ένα δεν πολύ ωραίο θέμα. Αυτό ακριβώς, αυτό ήθελα να σου πω, Θοδωρή μου, ότι δεν υπάρχει τώρα αυτό πλέον, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ξεπερνάμε σιγά σιγά. Ναι, εννοείται. Απλά ήθελα να σας δώσω ένα στίγμα στην ουσία. Δηλαδή, δεν ξέρω ας πούμε, να βιδώνω ή να ξεβιδώνω ένα ντουί. Ξέρω όμως πολύ καλά να καθαρίζω το σπίτι μου, ας πούμε. Να βοηθάω τη γυναίκα μου σε αυτά τα πράγματα, να μαγειρεύω. Υπέροχα. Αυτό το gap, δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι κάθε μέρα που περνάει αν είμαι καλός μπαμπάς. Δίνω το καλύτερο αυτό. Νομίζω ότι αυτό το άγχος πάντα θα το έχουν οι γονείς. Και οι γονείς που πραγματικά νοιάζονται και είναι εκεί για τα παιδιά τους και είναι παρόντες για τα παιδιά τους. Από τη μία είναι λογικό αυτό που λες, ότι νιώθεις ένα κενό, αλλά σκέψου ότι τον είχες ουσιαστικά τον μπαμπά σου και ακόμα τον έχεις τον μπαμπά σου. Και εσύ είσαι εκεί για το παιδάκι σου. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά κοίτα να δεις τι συμβαίνει. Γνωρίζουμε όλοι εμπειρικά, βιωματικά, ότι ό,τι και να συμβαίνει, με μια αγκαλιά ενδεχομένως, να περνάνε όλα. Εγώ αυτή την αγκαλιά δεν είχα τη δυνατότητα να την έχω. Ναι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Δηλαδή, σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Να διανύσω για να πάω σε αυτή την αγκαλιά. Την οποία την αναζητούσα, αλλά ήταν τέτοιες οι συγκυρίες, το αποδέχτηκα, όλοι το αποδεχτήκαμε, που δεν μπορούσα να την έχω. Καταλαβαίνεις πώς το θέτω. Τα σε καταλαβαίνω, κλάματα, απλά. Τον πυρετό μου, το όλο αυτό. Δεν είχα τον μπαμπά μου. Και αυτό το έργο φοβάμαι πολύ, δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κακό. Τι φοβάσαι, τι φοβάσαι. Επειδή πρέπει λίγο σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε για να το συζητήσουμε και με τα κορίτσια. Φοβάσαι τι, ότι μπορεί αυτό να το περάσει, ας πούμε, στο παιδί σου, ή ότι μπορεί να σου βγει κάποια στιγμή
Όχι, ίσως είμαι υπερβολικός, πώς να σου πω. Δηλαδή, δεν γίνεται το παιδί να το βάλω σε μια γυάλα. Πρέπει να ζήσει τη δική του ζωή. Το παιδί δεν είναι φυσικά δικό και μου, πρέπει να ζήσει και εσύ θα του δώσει όλη την αγάπη που έχει στο δωρί μου. Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Αλλά θέλω να ακούσουμε τώρα και τα κορίτσια μας. Είναι η τελευταία μου μέρα σήμερα, η τελευταία μου τηλεφωνική. Φυσικά δεν θα το βάζει σε καμία γυάλα το παιδί σου. Σε κλείνω σιγά σιγά, άκουσέ μας αν θέλει. Αλλά δεν το μπορώ μόνο να σας που. Ακούω. Το δωρί μου, σ' ακούω. Είσαι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος και ακούγεσαι πολύ ότι νοιάζεσαι και πραγματικά. Είσαι και θα είσαι και για το παιδάκι σου, δηλαδή μην το σκέφτεσαι αυτό, εντάξει. Να σου πω ένα γρήγορο, πάρα πολύ γρήγορο, επειδή έχετε μεγάλη επιρροή και σας εκτιμώ σαν ανθρώπους. Υπάρχει το κομμάτι στην Ελλάδα που λέγεται συνεπιμέλεια. Πολλοί γονείς χωρίζουν για τους δικούς τους λόγους και ο μπαμπάς είναι σκέπτης. Έτσι. Δύο φορές τη βδομάδα, δύο Σαββατοκύριακα το μήνα. Η συνεπιμέλεια είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί όλους και σας το λέω επειδή έχετε μια επιρροή στον κόσμο σας και είστε, θεωρώ, με παιδεία άνθρωποι. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα έχουμε μείνει πάρα πολύ, πολύ, πολύ πίσω. Σε αυτό και δεν μας αναλογεί και δεν μας αξίζει. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Που να μην έχουν επαφή με τη γυναίκα τους για κάποιο λόγο, αλλά με τα παιδιά τους είναι κρίμα να μην έχουν. Και αυτό οφείλουμε να το δούμε όλοι και να το αγκαλιάσουμε το πρόβλημα. Το έχουμε παρουσιάσει αυτό το θέμα. Ακριβώς, το έχουμε παρουσιάσει. Διακόπτω, αλλά το έχουμε παρουσιάσει αυτό το θέμα, Θοδωρή, στην εκπομπή μας. Ναι, οκ. Okay, και θα το ξαναπαρουσιάσουμε και... Έτυχε να μην το είδα. Καλά, καλά έκανες και το είπες. Καλά έκανες. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Δες μας όταν θα μπορέσεις. Και ευχαριστούμε που κάλεσες και που μοιράστηκες. Εντάξει, αγαπημένα μου, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, το έχουμε παρουσιάσει και καλό είναι να το ξανασυζητάμε και να το ξανασυζητάμε. Απλά τώρα είναι δύο τα κομμάτια. Δεν ξέρω τι εκείνος μπορεί να. Όχι, δεν ξέρω. Κάτι άλλο το έχει αυτό που λέει ότι μου έλειψε η αγκαλιά. Αλλά είπε και ένα άλλο, ότι δεν θέλω να έχω το παιδί μου στη γυάλα. Από ποιο, δηλαδή. Από το γεγονός ότι αυτό θα σταθεί περισσότερο. Δηλαδή αυτό θα προσπαθήσει να καλύψει και τα κενά τα αυτά που έχει μέσα του και θα γίνει φορτικό στο παιδί. Yeah. Αυτό σκέφτεται. Σκέφτεται πολύ μακρό πρόθεσμα. Είναι ο άντρας ο Β που λέγαμε χθες. Αυτός ο οποίος είναι συναισθηματικός. Αυτός που δεν ξέρει τον ντουί και ξέρει να μαγειρεύει. Yeah. Καταλαβες. Θυμάστε χθες που λέγαμε ότι είναι η πολύ μάτσο και είναι και οι άλλοι. Οπότε εμένα το αστείο που μου ήρθε με το που είπε για τον ντουί, τι μου ήρθε να πω. Τι φιλετικό και αστείο πήγα να πω και ανάμεσα στα δύο φύλλα. Κάρε τον ντουί εσύ, εμείς ξέρουμε να μαγειρεύουμε. Δηλαδή, είναι μια διαρκής κόντρα πρότυπο με αυτό που πραγματικά πρέπει να υπάρχει. Δεν σωνόμαστε. Ξέρεις τι, είναι και πολύ ωραίο τώρα γιατί περιμένει και το δεύτερο παιδάκι. Οπότε θέλω να πω ότι θα μοιραστεί και η αγάπη του, κατάλαβες. Δηλαδή αυτή η φοβία που πάντα νομίζω όλοι το έχουμε σαν γονείς. Θα είμαστε καλοί, θα είμαστε αρκετοί για τα παιδιά μας. Δηλαδή... Παιδιά, αν δεν κάνεις δεύτερο, δεν λυτρώνεσαι. Με το πρώτο είναι παράνοια. Να. Δηλαδή αυτό με το πρώτο είναι άλλη ζωή από ό,τι φαντάζομαι. Μετά το... Παιδιά, να πούμε, επειδή βλέπεις ξεκάθαρα στα λόγια του ανθρώπου αυτού πώς μέσα είναι, υπάρχει ο φόβος της ανεπάρκειας, ο φόβος ότι θα επαναλάβει το ίδιο πρότυπο που είχε με τους γονείς του, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε κάποια ουσιαστική έλλειψη στη σχέση με τον ούτε πατέρα του. Ούτε κακό πρότυπο είχε, ούτε ο ίδιος είναι κακός. Αυτό σου λέω. Θεωρεί όμως ότι ήταν. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι πολλές φορές, παιδιά, αυτό που θεωρούμε δεν είναι και αυτό που συμβαίνει. Αυτό που σκεφτόμαστε δεν είναι και η πραγματικότητα. Τι θέλω να πω. Πάρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το ιδανικό πρότυπο οικογένειας είναι να διατηρήσουν την οικογένειά τους και τα παιδιά να μεγαλώσουν μέσα σε αυτή. Και βλέπω πάρα πολλούς, ιδίως άντρες φίλους μου, από φόβο ότι δεν θα βλέπουν τα παιδιά τους μετά, να μην χωρίζουν από έναν γάμο που είναι δυστυχισμένοι, γιατί θεωρούν ότι το σωστό πρότυπο είναι να μεγαλώσει το παιδί μέσα σε μια οικογένεια. Αυτό το ανέφερε. Δεν είναι τα πράγματα ακριβώς όμως πάντα. Ο νόμος δεν είναι με το μέρος των παππούδων. Ναι, δεν μπορεί όμως, παιδιά, ο νόμος να είναι ο λόγος που μένει σε μια κατάσταση στην οποία είσαι δυστυχισμένος, γιατί θα είναι και το παιδί σου δυστυχισμένο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σκεφτόμαστε ότι δεν είναι το ιδεατό πάντα αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Μπορεί τελικά ένα χωρισμένο ζευγάρι να μεγαλώσει πολύ πιο όμορφα το παιδί του. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Απλά δυστυχώς, γι' αυτό παλεύουν τώρα εκεί και οι ενεργοί μπαμπάδες, τέλος πάντων αυτή η μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Γιατί αν δεν σε καλύπτει ο νόμος και χωρίσεις με τη γυναίκα σου και δεν έχεις δικαίωμα παρά να βλέπεις το παιδί σου δύο φορές την εβδομάδα για μερικές ώρες και ένα ή δύο Σαββατοκύριακα το μήνα, είναι πολύ επίπονο για έναν άνθρωπο που είναι σαν το Θοδωρή. Συμφωνώ απόλυτα. Αν όλοι οι άντρες όμως κάθονται σε αυτούς τους γάμους που δεν θέλουν να είναι, δεν θα αλλάξει ποτέ αυτή η κατάσταση. Όχι. Πάμε λοιπόν να διεκδικήσουμε αυτό που πρέπει να έχει να δώσει ο νόμος για να αλλάξει κάποια στιγμή και αυτή η κατάσταση. Σίγουρα. Πάντως εγώ να πω, Θοδωρή, ότι είσαι πολύ ωραίος τύπος. Πολύ χάρηκα που μας πήρες τηλέφωνο. Χαίρομαι πολύ που μας βλέπεις.
γιατί αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι ένα κοινό τέλος πάντων που και εμένα με αφορά πολύ και μου αρέσει πολύ που άντρες ασχολούνται με τα θέματα που εμείς παρουσιάζουμε. Πολύ σε ευχαριστούμε. Και να σου πω ότι είναι πολύ, πολύ όμορφο που νιώθεις όλα αυτά τα πράγματα για το παιδί σου. Αυτά θα, θέλω να σου πω ότι θα τα... Είναι έντονα συναισθήματα αυτά που νιώθουμε για τα παιδιά μας ούτως ή άλλως όταν είμαστε άνθρωποι που μοιάζομαστε και αγαπάμε. Μην φοβάσαι το γεγονός ότι επειδή εσύ είχες την έλλειψη θα βαρύνεις το παιδί σου παραπάνω. Κάνε αυτό ακριβώς που κάνεις και που νιώθεις και αν βλέπεις το παιδί σου να χαμογελάει, όλα είναι τέλεια. Και επειδή μίλησε για την αγκαλιά, γιατί... Α, συγγνώμη, Σοφία μου. Όχι, πες Κρυσταλάκι, πες. Κάνα πρόβλημα. Επειδή μίλησε για την αγκαλιά και εγώ θα σου πω ότι έχω έναν μπαμπά ο οποίος δεν είναι τόσο εκφραστικός. Δηλαδή και εγώ από τον μπαμπά μου δεν είχα την αγκαλιά. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέει με την αγκαλιά, αλλά αν θεωρεί ότι κάπου υπερβαίνει τα όρια του, δεν είναι κακό να το συζητήσει με έναν αρμόδιο που θα μπορούσε να τον βοηθήσει να, λίγο να λύσει τον κόμπο του. Αν θεωρεί βέβαια ότι αυτό θα σταθεί τρομερό εμπόδιο. Αλλά όπως και να έχει γονιός είναι, το άγχος του θα το έχει, είναι λογικό. Εγώ απλώς λέω ότι τώρα που ο νόμος θα οδηγηθεί στην συνεπιμέλεια και στην ευλογία, τέλος πάντων το κράτος θα δώσει, η νομική επιστήμη θα δώσει το OK. Ο νόμος θα δώσει το OK. Δεν μένει παρά το ζάρι της βιολογίας πια. Εγώ δεν μπορώ να πιστώ ότι με δεδομένη τη συνεπιμέλεια και την, ότι ο άντρας θα νοιαστεί για 7 μέρες τη βδομάδα, είμαι από τους δύσπιστους. Πώς λένε, είμαι συνωμοσιολόγος. Η βιολογία θα μιλήσει και δεν θα είναι ούτε ίση, ούτε η πλειονότητα. Ας ανοίξω μετά με το σελοτέιπ. Τι να πω, είναι θα έχω θέμα. Σήμερα είναι η μέρα που τιμούμε το κορίτσι μας, γιατί το αποχαιρετάμε για να μπορέσει ακριβώς να γίνει και αυτή μια μανούλα και να έχει μετά. Θα κάνει και σφυλές που έχουν έθιμα. Έτσι, σήμερα θα αποχαιρετήσω. Και μετά κορίτσια. Μετά θα σας παίρνω εγώ τηλέφωνο και θα λέω παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω με το γάλα, κάτι δεν πάει καλά. Πινελόπη, πες μου. Αυτό ήθελα να πω, ότι για να πας να γίνεις και στο παιδάκι σου και να έχεις όλα αυτά τα προβλήματα και τις σκέψεις που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που μας παίρνουν τηλέφωνο. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα βίντεο για το κρυσταλάκι μας. Πες μου μια λέξη μόνο, λιώνω όταν με κοιτάς. Κρυσταλία, γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Έχει σπουδάσει γαλλική φιλολογία, σχέδιο μόδας και κλασικό πιάνο. Ευρύτερα γνωστή έγινε ως η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Other View, με το οποίο έκανε αρκετές επιτυχίες έως το 2012, όταν και αποχώρησε από το group. Το 2006 ξεκίνησε την καριέρα της σε νυχτερινά κέντρα, ενώ το 2013 κυκλοφόρησε το πρώτο solo single με τίτλο Κυμολία, τη μουσική του οποίου έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η ίδια. Την ίδια χρονιά συμμετείχε ως παίκτρια στο show μεταμορφώσεων Your Face Sounds Familiar, όπου και τερμάτισε τρίτη. Πεταλούδα στην Αθήνα έγινε το 2014 προκειμένου να συμμετάσχει στον ελληνικό τελικό της Eurovision. Οι χρονιές 2017 και 2018 ήταν μελωδικές για εκείνη, καθώς συμμετείχε στα Musical Hair και Grease με μεγάλη επιτυχία. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασήκικο σκοπό. Στις αρχές του 2020 συμμετείχε στο πολυσυζητημένο Just the Two of Us. Παντρεύτηκε με τον Δημήτρη του Σεπτέμβρη του περασμένου χρόνου μετά από αρκετά χρόνια γνωριμίας. Απολαμβάνει την τελευταία της επιτυχία στο τραγούδι Φλάμα, το οποίο το βίντεο κλιπ γύρισε διανύοντας τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της. Τον Ιούλιο ξεκίνησε την τηλεοπτική της καριέρα ως Crystal Clear τηλεφωνήτρια. Για πες, γιατί μας κάλεσες, γιατί δεν λοιπόν προλάβουμε. Σήμερα είναι κοντά μας από τον καναπέ του σπιτιού της, αφού βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης της και σε λίγο θα κρατά στα χέρια της τον καρπό του ερωτά της με τον Δημήτρη. Η ομάδα του The Booth της εύχεται με ένα πόνο. Καλέ, δεν βάλατε και τη δική μας φωτογραφία με τη Μουτίδου. Ναι, παιδιά. Η φωτογραφία που φυλάω την κυλίτσα της Κρυσταλίας, να πούμε ότι βγάλαμε το καλοκαίρι και μας την έβγαλε η Bluetooth που ήταν μαζί μας εκείνη την ημέρα. Και την ίδια μέρα ανεβάσανε εδώ, αυτές εδώ οι δύο, που ήταν μαζί στο σπίτι, η ίδια φωτογραφία που φυλάει η Κουρτίδου την κυλίτσα της Μουτίδου. Πρέπει να τη δείξουμε. Μόνο με φάει. Κρυσταλία, μη φοβάσαι τίποτα. Πώς? Έχεις φοβό? Αν έχω φοβό. Όχι, χτες λίγο μου τάσκασε περίεργα. Γιατί? Δεν ξέρω, λέω, όχι, πλησιάζει. Αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι όντως είμαι έγκυος πια, γιατί έχω κοιλιά. Και εσύ δεν το πίστευες, ναι. Δεν
Σου έλεγε, τώρα βλέπω ένα μωρό στην κοιλιά, έλεγε σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, Σοφία, κοροϊδεύετε, αλλά δεν ξέρω αν το είχατε κι εσείς. Εγώ πολλές φορές λένε, ρε παιδί μου, οι μαμάδες, δεν θα το συνειδητοποιήσεις αμέσως, δηλαδή θα έρθει το παιδί στο σπίτι και θα το κοιτάς και θα είναι όντως δικό μου. Και λέω, τι λένε, ρε παιδιά, τώρα αυτές, 9 μήνες και φορούσανε. Ωραία. Ναι, και εγώ αυτό που μου λες δεν το καταλαβαίνω. Δεν, το, δεν μου συνέβη αυτό. Όχι, ούτε εγώ το είχα. Ξέρεις τι, θα σου πω. Και εγώ το αναγνώρισα και λέω τι ωραία ευλογία και χαίρομαι, αλλά παράλληλα λες, όντως συμβαίνει, ρε παιδί. Ένα θαυματάκι. Λες πώς δημιουργείται αυτό τώρα, ο οργανισμός, το μωράκι. Λέει μαμά και γυρνάς και λες, εγώ είμαι μαμά. Ναι, αυτό. Ναι. Αυτό. Κρυσταλλέ, εγώ σήμερα, επειδή είχα στο μυαλό μου ότι θα γίνει το baby shower, σε είδα στον ύπνο μου, να ξέρεις. Είδα λοιπόν ένα όνειρο. Γιατί, θα σου πω τώρα, ήμασταν μια μέρα έξω στο κηλικείο και μου λέει, έπιασα την κυλίτσα της να ακούσω που κουνιέται το μωρό. Είναι αυτό που κουνιέται το μωρό, εσύ δεν ακούς τίποτα. Και σου λέει, όλος, τα ακούς, τα ακούς. Και αναγκάζει κάποια στιγμή να πεις, ναι, ναι, το ακούω. Και δεν έχεις ακούσει τίποτα. Χτες λοιπόν. Το άκουσα, Κρυσταλλίνα, το μωρό. Και δεν το άκουσα πριν. Αλήθεια, ρε. Ήταν σουρεάλ το όνειρο, γιατί έπιασα τη μεγάλη κοιλιά πλέον που μας την έδειξε προάλλες. Και παιδιά, το άκουγα το μωρό κανονικά. Ήταν σε φάση το μωρό, μίλαγε. Δηλαδή, έλα, Σοφία! Φοβάσαι το μωρό, γιατί τα δικά μου τα όνειρα κουρτίδου είναι σουρεάλ. Δεν είναι κανονικά όνειρα. Είδες το μωρό, ναι. Μίλαγε, άκουγα την ανάσα κανονικά που έκανε ροχαλιτό. Μιλάμε το παιδί, θα σα ζαλίσει. Αγί πολυλογά. Εδώ, εμένα μια φίλη μου, ξέρεις τι με είχε πει, όσο το έχεις πάνω σου η ζωή είναι υπέροχη, μετά είναι το και πρόβλημα. Εμένα, και εμένα, και εμένα. Η κουμπάρα μου, η Μαριλένα μου έλεγε, γιατί της έλεγα αντιμπομονώ να γεννήσω κτλ. Και μου έλεγε, είναι φαγωμένο και κοιμάται, είναι και αλλαγμένο, άστο λίγο ακόμα και δεν καταλάβαινα τι εννοούσε. Εντάξει, βέβαια, εντάξει, είναι τεράστια η χαρά και όλο αυτό που θα ζήσεις που έρχεται είναι... Αλλά ξέρεις τι θα ζήσεις εσύ, Πινελόπη, ξέρω. Απευθύνομαι στην Πινελόπη. Γιατί εσείς λέτε να κοιμηθώ εγώ όσο προλαβαίνω, γιατί μετά δεν θα προλαβαίνω. Αλλά η Πινελόπη δεν ξέρει ότι ούτε αυτή θα προλαβαίνει μετά. Κατάφερα. Διότι είναι η μαμά της καρδιάς μας. Είναι η μη θυλασμός, δηλαδή δεν υπάρχει, τα ξέρει όλα. Οπότε, ό,τι ώρα και να είναι, μου έχει πει ότι είναι το τηλέφωνο. Κορονοϊού επιτρέποντος και επειδή έχουμε. Εγώ την έστειλα στο δικό μου το γιατρό, την Κρυσταλλία, και καταρχάς για να σιγουρευτούμε ότι είναι έγκυος και δεν μας λέει ψέματα. Διότι δεν είχε κοιλιά μέχρι προχθές. Ξεπετάχτηκε. Λοιπόν, οπότε την έστειλα εγώ στο Χριστόδουλο για να είμαι σίγουρη ότι μου λέει την αλήθεια. Λοιπόν, οπότε, Χριστόδουλου Παπανικόπουλου επιτρέποντος και κορονοϊού επιτρέποντος θα είμαι, μη σου πω, και μέσα στο χειρουργείο τη μέρα που θα γεννήσει. Όσο μου επιτρέπετε. Είσαι με κεσαρική. Πάμε φυσιολογικά μέχρι στιγμής. Αν δεν αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή, θέλω να πω, είναι εκεί, στη φεσούλα του. Εντάξει. Ακόμα. Πολύ ωραία. Πες το. Θέλεις. Άκου τώρα, η Χρυσάνθη θέλει να δούμε κάποια στιγμή ως τηλεφωνήτρια. Για να δούμε. Για να δούμε, σαν πως αλλάξει επάγγελμα. Αχ, τι ωραία. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο The Booth. Μπορεί να μαλλιοτραβηχτούμε. Να κληρώσω, μπορώ. Βεβαίως. Κάνω. Το καλύτερο. Να μην το κάνω. Αυτό το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Ξέρεις κάτι, δεν ταιριάζουμε σε αυτό. Μισό λεπτό, αρχικά. Φαχ. Παιδιά, είναι σε άλλη κουμπί, όχι, Αγοράκι σήμερα. Χώρισε τον! Σε μια σχέση βρισκόμαστε για να περνάμε καλά, να είμαστε ελεύθεροι και να είμαστε χαρούμενοι. Θέλουν να αποδείξουν στον εαυτό τους και στην φίλη τους ότι μπορούν να την αντιμετωπίσουν κατηδίαν. Στο κόβεις εκείνη την ώρα, την ξεφτιλίζεις, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Για πες, γιατί μας κάλεσες, γιατί δεν προλάβουμε. Δεν ξέρεις ποτέ πώς μας λένε, γιατί μας το λένε και όχι πάντα κακοπροαίρετα ή τι πληροφορίες μπορεί να έχουν και από πού τις έχουν και ούτω καθεξής. Τον αδερφό μας μπροστά που είμαστε, τον λατρεύαμε, λατρεύει, δεν το ζητά. Θα κάνω το πλες. Τώρα ήξερα εγώ να πάει μια κοπέλα με τον κολλητό του, γιατί είχε αρχίσει μια κάποια οικειότητα, παιδιά. Επιστρέψαμε, εγώ τρώω, δεν σας πειράζει, είναι λίγο μεσημέρι και κάτι μας έφυγε, μια λιγούρα. Πώς πλένουμε τα πιάτα, βάζουμε το σαπουνάκι στο σφουγγαράκι, το βρέχουμε λιγάκι, το κάνουμε πατ. Πλένεις. Δεν πλένεις, αγάπη μου, κάτω από το νερό τα πιάτα έτσι και φεύγει όλο το νερό και φεύγει το σαπούνι. Τι σαπούνι είσαι τόση ώρα. Κάντε το λίγο εικόνα. Την κυρία στο πατάρι. Πρόσεχε. Που θα είναι έτσι και μπαίνει μέσα η φίλη. Τι είναι αυτό που θα μύθεις. Αντέ, ρε παιδιά. Κρυσταλλίνα, ένα
λεπτεπίλεπτο κοριτσάκι, πολύ όμορφο. Ναι. Ο, καμία σχέση. Ο Κάφρος. Ο Μαραντόνα με άλλου 11 μέσα, τώρα έχει κι άλλον τον Χεπάγκο μέσα το μωρό. Δεν είναι, είναι αντρούκλα η Κρυσταλλιά. Είναι πάρα πολύ σκληροπυρηνική. Είναι άγρια γυναίκα. Πολύ γιωμένο κορίτσι. Νομίζετε, με λένε Κρυσταλλιά. Λέω, ποια Κρυσταλλιά, θα μιλάς έτσι. Βαγγέλης. Δεν τα λες ματζόρε, θα τα λες όλα, είναι ο Πειραιάς. Είναι... Ναι, ναι, ναι. Είναι χου, σου κάνει μία έτσι, λες, όπα, τι έγινε, παιδιά. Δεν υπάρχει. Ναι. Θέλει τώρα... Σοφία, που... Σοφία Μουτίδου, πες τι χέρια έχω, τι μασάζ κάνω, ναι, είναι, τα χέρια της είναι νευρώδη, δηλαδή είναι σαν κλαριά. Εδώ οι φλέβες. Ναι. Ενώ βλέπεις ένα κοριτσάκι μοντέλο, κάτω βλέπεις ένα μικρό νταλικέρι να γλυκογαράζει. Από κάτω, και είναι... Κανείς δεν ξέρει. Μας λείπεις πάντως, πολύ. Και εμένα, ρε παιδιά. Μας λείπει αυτό το υπέροχο χιούμορ που έχεις. Θα απολαύσεις το πόσο δυνατά χτυπάς τα τραπέζια, όταν μιλάει που κάνει έτσι. Που φιλοκρυφοβρίζεις. Που πετάς κάτι πολύ ωραία. Και βρίζεσαι, ναι, 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 ναι. Ευτυχώς δηλαδή που έχεις φύγει τόσες μέρες και δεν έχουμε φάει κανένα πρόστιμο. Γιατί αν έμενες εδώ με την ορμόνη που έχει χτυπήσει τα βάνη, ο Θεός ξέρει θα το πρόστιμο. Εκεί που θα περίμενες να βρίσουμε οι μουρτίδενες. Τελικά ναι. Το καταφέρνει η Κρυσταλλιά. Εμένα δεν με ξέρουν, μου λένε πω, πολύ ναι. Είσαι φοβερή, λέει, καταπληκτική που δεν βρίσκει. Εμένα μου το λένε. Πώς συγκρατείς. Πώς συγκρατείς. Την ώρα που πας να πεις κάτι, πώς το βγαίνεις, λέει, αλλά το λέει η Κρυσταλλιά. Ναι, ναι. Αυτό το παιδί θα βγει έτσι από την κοιλιά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το παιδί δεν μπορούμε να πούμε πώς θα βγει ακόμα, γιατί καταρχάς, είναι μεσημέρι. Κρυστάλ, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ κατάλαβα πολύ σύντομα, μετά, Χρυσάντη, μπορούμε να πούμε τώρα στην Κρυσταλλιά ό,τι θέλουμε. Εγώ πολύ σύντομα, με το που γέννησα, μετά από μια-δύο μέρες, κατάλαβα ότι όποτε κοιμάται το μωρό, κοιμάσαι. Ναι, ναι, αυτό είναι νόμος. Δηλαδή δεν λες, α, να κάνω κάτι, ποτέ είναι λάθος. Μετά συνειδητοποίησα ότι άλλαξα το ωράριό μου. Δηλαδή κοιμόμουν όλες τις ώρες του μωρού. Όποιες και ήταν αυτές. Σιγά σιγά εγώ άλλαξα το ωράριο του μωρού. Σας το έχω πει. Ναι. Ότι είχα τα παντζουρία κατεβασμένα, νόμιζα ότι είναι μέρα 11 η ώρα, ήταν σαν μπουζουκτσού, μικρή κλαμπίστρια. Και κατάλαβα ότι η μέρα είναι πιο ύστερα. Εσύ έχεις βοήθεια. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αν έχω βοήθεια. Πολύ ωραία η ερώτηση, Σοφία μου. Μέχρι στιγμής είμαι εγώ με τον Δημήτρη. Α. Θα είμαστε εγώ με τον Δημήτρη. Και μετά. Θα δούμε. Διότι οι γονείς μου δουλεύουν. Η μυστηρασμός γελάει. Γελάω με όλες τις γυναίκες που λένε ότι έχουν βοήθεια αλλά δεν τη χρειάζονται. Γελάω πάρα πολύ. Εγώ είχα πει τη φοβερή φράση. Δεν είπα ότι δεν τη χρειάζομαι. Τι είπες? Τι? Δεν είπα αυτό. Τι είπες? Δεν έχω πει ότι δεν τη χρειάζομαι. Αρχικά να πω ότι η μητέρα μου δουλεύει. Οπότε την ακυρώνουμε. Πάει από default. Νομίζεις. Δεν θα ήθελα όμως να είναι και η μητέρα μου, γιατί δεν ξέρω αν ο τρόπος που θα ναι, το μεγάλο καλά, θα ήταν αυτός που θα ήθελα. Ναι, ναι. Κρυσταλλιά, Κρυσταλλιά, όταν γέννησα, λέει η πεθερά μου, Σοφία, θα έρθω για πόσο, λέω πόσο μαμά, δύο, τρεις μέρες. Α, λέω τέσσερις, τέσσερα χρόνια έκατσα. Τεσσάρων ετών την αποχαιρέτησα. Ναι. Γεια σου, για πάντα. Εγώ της είπα να φύγει. Δεν ήθελε. Όχι, δεν θέλαμε. Της επέτρεψα. Λέω τώρα μπορείς. Για δύο μήνες πήγαινε στο χωριό. Επίσης να σου πω ότι εγώ ρωτάω τους γονείς μου για να βγω από το σπίτι να πάω στο σούπερ μάρκετ. Έλα, μαμά, μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ. Επίσης ρώτησα για να κάνω δεύτερο παιδί. Ρώτησα και για το τρίτο. Δεν θα κάνω. Θα σας πω. Γιατί εγώ. Για να δεις ότι όλη αυτή η ανεξαρτησία κατακτιέται με βήμα-βήμα δουλικότητας. Πρώτα να σκύψετε και κάνεις όλη τη γειτονιά και μετά θα το παίξει ανεξάρτητα. Αν κάποιος εκεί έξω μ' ακούει επειδή θα ήθελα να κάνω τρίτο παιδί και έχει τη διάθεση να έρθει να βοηθήσει να μου το πείτε, διότι από το σπίτι μου... Εγώ θα έρθω, εγώ θα έρθω. Μ' αρέσει που ξεκινάτε αισιόδοξα με τον Δημήτρη, είναι σημαντικό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα πυρήνα και μία αγάπη, αλλά απλά θα ανατιναχτεί πολύ σίγουρα, πολύ αυτή η ουτοπική. Ξαφνικά θα μπουν μαμά πεθερά όλες μέσα. Θα γίνει το κοντρόλι. Θα έρθουν και οι γονείς της Πινελόπης. Τίποτα, τίποτα. Σε ένα κοινό ο άνθρωπος με έχει ζήσει στα πάντα. Δηλαδή και στη δουλειά είμαστε μαζί παντού μαζί. Τώρα, άμα γίνει τώρα, παιδιά, τι να σας πω. Αλλά θέλω να σας πω ότι έχω δύο πολιτές φίλες, οι οποίες να κάνουν και λένε σε εμάς θα το δίνει. Σε εμάς δεν ξέρουνε. Ναι. Μην στηρίζεσαι τις φίλες. Όχι. Το λέω εγώ. Όχι. Δεν πανάνε οι κολλητές σου. Όχι. Πουθενά δεν στηρίζεσαι. Θα στηριχτείς μόνο σε αιματολογική σχέση. Μητέρας και πάλι με πάρα. Φίλες τώρα δύσκολα να σταθούν σε μόνιμη βάση. Εμείς μιλάμε για κάτι σίγουρο, ρε παιδί μου. Που έχει μία εδώ που είναι αποδεδειγμένα σε μόνιμη βάση. Α, εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως, εγώ, ας πούμε, η πεθερά μου ήταν αυτή η οποία έφευγα. Και πώς να σου πω, την πρώτη φορά που έφευγα, βέβαια, δεν μπορώ να σας περιγράψω αυτό. Την ενοχή. Πήγα στα μαγαζιά
πρώτη φορά που άφησα το παιδί, 1,5 μήνα μετά, και πήγα στα μαγαζιά και στη διαδρομή λέω γύρνα. Δεν μπορώ. Και παίρνω τηλέφωνο και λέω πώς πάει το παιδί και λέει πώς να πάει, την άλλαξε. Έχει 10 λεπτά που φύγει. Λέω, μιλάει, τι κάνει, πήγε σχολείο. Λέει, μου λέει, παιδί μου λέει, πήγαινε στα μαγαζιά, λέει. Πάρε λέει, τον αέρα σου, λέει, πιέσαι ένα καφέ, λέει, πεθερά μου. Εγώ είμαι εδώ. Όταν άκουσα το εγώ είμαι εδώ, λέω, οκ, okay, άρα δεν είμαι μόνη. Γιατί, παιδιά, είναι μεγάλο το βάρος. Συγγνώμη, Κρυσταλία, που το λέω, αλλά είναι, με ποια έννοια, ότι θες να έχεις τον έλεγχο. Έξω, είσαι control freak, λες είσαι από πάνω. Ναι, εγώ ναι, συμφωνώ. Θέλει. Εγώ θα το κάνω αυτό. Πόσο. Να δω, είναι ζεστό. Καίει, όχι, δεν έβαλες πολύ σκόνη. Τι καυγάδες θα υπάρχουν πάρα πολύ. Πόση σκόνη έβαλε, πάρα πολύ. Στο γάλα. Γι' αυτό, επειδή δεν θέλω να έχω τέτοια τώρα εγώ με τη μαμά μου και όλους, δεν θέλω. Ιδανικά θα ήθελα να περνάω όσο χρόνο μπορώ, γιατί οι δουλειές μας δεν είναι και δουλειές τώρα, ευτυχώς. Εντάξει, υπάρχουν μέρες που δουλεύουμε και χωρίς ωράριο, ποτέ. Αλλά τουλάχιστον το πρώτο διάστημα, ρε παιδί μου, θέλω να είμαι εκεί. Σας έχω ξαναπεί, γιατί και εγώ, μεγάλωσα κάπως έτσι. Θα πάει και σχολείο, θα πάει και φαντάρος κάποια στιγμή. Αυτό. Δίνεται εσύ από τώρα να προετοιμάζεσαι. Περνάνε γρήγορα τα χρόνια και δεν το καταλάβεις. Συγγνώμη, το παιδί μέχρι να μεγαλώσει δεν ξέρουμε. Ο στρατός μπορεί να είναι. Σωστό. Μόντελινγκ. Δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είναι μόντελινγκ. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Για αυτό πρέπει να μπει σε ένα σούπερ από κάτω. Δύο, ένα. Να είναι όλοι. Ζήτω. Ελλάδα. Δεν ξέρει. Δεν ξέρουμε. Είναι ακριβώς αυτό το διάστημα που λέτε, κορίτσια. Το πρώτο διάστημα μέχρι το πανεπιστήμιο, μετά ξέρεις να ανεξαρτητοποιηθεί. Είναι αυτό το διάστημα. 30 χρόνια είναι τα δύσκολα, μετά δεν υπάρχει. Τα 30 πρώτα χρόνια είναι τα δύσκολα. Μετά, επειδή εμείς εδώ θα είμαστε το 30 χρόνια επιτυχίες The Booth, θα δείξουμε το μετά, το πριν και το μετά. Τι δήλωνε κάποτε. Φαβούτες. Εδώ θα είμαστε. Με εμάς πάντως δίπλα σου, να ξέρεις ότι δεν έχεις και κανένα κίνδυνο να περάσεις σε επιλόχιο κατάθλιψη. Γιατί. Όχι, αναφερθήκαμε στο κομμάτι της επιλοχίου πριν χθες ή προχθές νομίζω. Μου είπαν τώρα από την αρχισυνταξία μας να αναφέρουμε λιγάκι το κομμάτι αυτό και να πούμε ότι... Συγγνώμη, έχω γελίο, πες. Ναι, βεβαίως, τώρα το θες μετά. Όχι, ότι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, επειδή ξέρεις, οι πληροφορίες που παίρνουν οι μανούλες λίγο πριν γεννήσουν είναι πάρα πολλές. Πολλοί κόσμοι του λέει προς εκείνο, προς και τ' άλλο, κάνε αυτό, ο καθένας με τη δική του εμπειρία. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι κάθε εγκυμοσύνη, κάθε γυναίκα, κάθε παιδί είναι διαφορετικά πράγματα. Ναι. Συμβαίνει να έχουμε συμπεριφορές που να είναι συγκεκριμένες και να μοιάζουν, αλλά σε γενικές γραμμές είναι καλό να αφήνουμε τις γυναίκες να το ζουν μόνες τους και το μόνο πράγμα που να τους μεταφέρουμε να είναι θετικά συναισθήματα, θετικά πράγματα να τους λέμε, όλα να είναι σε έναν ίσως υπερθετικό βαθμό. Αυτό που θέλω να πω για την επιλόχιο λοιπόν, που είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει καθαρά με το σκαμπανέβασμα των ορμονών, γιατί μέσα στον γυναικείο οργανισμό, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, γίνεται ένα πάρτι, μια χημική έκρηξη, ας πούμε, την οποία δεν μπορούμε να την ελέγξουμε καθόλου. Και όταν γεννάμε, αυτό το πράγμα ξαφνικά σταματάει. Πέφτουν οι ορμόνες και όλο αυτό επιδρά πολύ παράξενα στην συμπεριφορά μας. Ναι. Οπότε, όλες οι γυναίκες πρέπει να ζητάνε βοήθεια τη στιγμή που θα αντιληφθούν ότι δεν αισθάνονται καλά και κάνουν παράξενες σκέψεις και όλα αυτά. Δεν έχουν όλες τα ίδια, έτσι. Μπορεί να μην τύχει ποτέ. Μπορεί να μην περάσει τίποτα. Μπορεί και να. Σε περίπτωση που νιώσει περίεργα, θα πάρει τηλέφωνο εδώ. 211-212-13-0. Να πούμε ότι ακόμα και η ίδια γυναίκα σε διαφορετικές φάσεις της ζωής και διαφορετικές εγκυμοσύνες δεν βιώνει παιδιά τα ίδια. Ακριβώς. Θα ξεχάσω εγώ που η μάνα μου είχε γεννήσει πανεύκολα τον αδερφό μου και πάει μετά να γεννήσει εμένα και λέει: Έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα. Και εγώ δεν έβγαινα με τίποτα. Μαμά σου ζητώ συγγνώμη. Είχα κολλήσει τα μαλλιά. Τα μαλλιά. Δεν ήταν τα μαλλιά. Εγώ βέβαια ήμουν φαλακρό μωράκι πολύ καιρό. Αλήθεια! Και ξαφνικά βγήκαν όλα. Φαλακρό ήσουν, να. Ναι. Αγάπη. Έλεγε η μαμά μου δεν θα βγάλει μαλλιά αυτό το παιδί. Απίστευτο. Που να ξέρε μετά όταν κολούσα ψήρες μωρό. Μόνο τις εποχές. Για την ελοχία, να πω το εξής, ότι καταρχάς εμείς οι γυναίκες, όπως είπε η Πινελόπη, πολύ σωστά έχουμε αυτό το φεστιβάλ ορμονών. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε και μικρά πάρτι κάθε μήνα. Η περίοδος που μας έρχεται είναι μια μικροεκπαίδευση. Κατάλαβες, γιατί είναι μεγάλη. Δεν είναι κάτι που δεν το έχεις ξαναζήσει, Κρυσταλία. Είναι αυτά που έχουμε, τα νεύρα ή στεναχώρια της περίοδου. Λίγο, ξέρω εγώ, αυξημένη σε μια άλλη κλίμακα. Δεν είναι κάτι. Σε έναν άντρα μόνο ήταν ανίκιο, κατάλαβες. Αλλά εμάς η φύση μας προλογίζει καμιά 25 χρόνια για το μεγάλο το, κατάλαβες. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Το μεγάλο το, κατάλαβες. Έχει ένα stand-up και είχα ένα κεφάλαιο τη λοχεία. Και έλεγα, τι είναι λοχεία. Και έπαιζα κάποτε, δεν θυμάμαι πού, σε μια πόλη, δεν θυμάμαι πια. Το ξέρεις, το έχω πει. Και λέω, τι είναι λοχεία. Και σηκώνει ένας και λέει, μπορώ να πω, ναι, η γυναίκα του λοχεία.
πλάκα. Έλα ρε παιδιά. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Μας φύγαν μίξεις. Πλάκα. Λέμε, η γυναίκα του Λοχία είναι η Λοχία. Ωραία. Ναι, μπράβο. Πολύ ωραία. Μαζί με αυτό που είπε η Μουτίδου, εγώ θα σκοθώ για να δώσω break. Και πριν δώσω break θα πω ότι μια πάρα πολύ διάσημη, πάρα πολύ γνωστή κοπέλα, τέλος πάντων, δεν θα πω το επάγγελμά της, με ρώτησε κάποια στιγμή και για πες, είναι νόμιμος ο μητρικός θελασμός. Έτσι μου είπε. Μου είπε αυτό το πράγμα. Βεβαίως μου το είπε γυναίκα προς γυναίκα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, οπότε με αυτό θα σας πάω για break. Μην ξεχνάτε να στέλνετε μηνύματα ή να... Πού πάτε, φεύγετε. Φεύγουμε. Πολύ ωραία. Να στέλνετε μηνύματα ή να παίρνετε τηλέφωνο στο 14999 για να κερδίσετε αυτή την αυτοκινητάρα και να πάτε ενδεχομένως, να σας πω κάτι, θα σας δώσω και τη Σοφία, τη Μουτίδου και τη Σοφία την Κουρδίδου μαζί με το αυτοκίνητο. Στέλνετε τα μηνύματά σας, πάμε για break και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Μετά κουράστηκε, πώς να αντέξει. Μας κουράστηκε στην αρχή. Τζάνις Τζόπλιν με το όνομα. Λοιπόν, όση ώρα εσείς βλέπατε τα διαφημιστικά, το διαφημιστικό διάλειμμα, εμείς εδώ μιξοκλαίμε με την Κρυσταλλία. Στέλνουμε μηνύματα, μου λείπεις και εμένα, σ' αγαπώ, που είσαι και τέτοια. γι' αυτό και εμείς είπαμε να σας δείξουμε ένα βίντεο το οποίο καθόλου δεν ισχύει, αλλά ας πούμε ότι ισχύει για την Κρυσταλλία μόνο, ότι τα παιδιά που γεννιούνται το Δεκέμβρη, λέει, έχουν κάτι ιδιαίτερο, καλύτερο από τα άλλα παιδιά που γεννιούνται τους άλλους μήνες. Πάμε να δούμε το βίντεο, παρακαλώ. Τα μωρά του Δεκεμβρίου έχουν το πλεονέκτημα να γεννιούνται τον πιο εορταστικό μήνα του χρόνου, όμως δεν ξεχωρίζουν γι' αυτό. Η επιστήμη αποδεικνύει γιατί είναι μοναδικά. Είναι εύκολα στον ύπνο. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, τα μωρά που γεννιούνται Δεκέμβριο είναι πρωινή τύποι, ενώ και το βράδυ κοιμούνται νωρίς. Δεν είναι κακό να είσαι ο μικρότερος στην τάξη, γι' αυτό συνήθως τα μωρά του Δεκεμβρίου είναι τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά στην τάξη. Έρευνες έχουν δείξει όμως ότι οι επιδόσεις τους είναι καλύτερες από των συμμαθητών τους. Τα αγόρια του Δεκεμβρίου γράφουν με το αριστερό. Το αξιοπερίεργο είναι ότι σύμφωνα με μελέτες, τα αγόρια που γεννιούνται Νοέμβριο και Δεκέμβριο γράφουν με το αριστερό, ενώ για τα κορίτσια δεν ισχύει το ίδιο. Μπορεί να γίνουν οδοντίατροι. Ο μήνας της γέννησης μπορεί να συνδέεται με το επάγγελμα που θα επιλέξει ένα παιδί. Κάποιοι μελετητές ισχυρίζονται ότι είναι πιθανό. Αν δέχτουμε τη λογική τους, λοιπόν, τα μωρά του Δεκεμβρίου έχουν περισσότερες πιθανότητες να ακολουθήσουν καριέρα οδοντίατρου. Έχουν ήρεμο χαρακτήρα. Όσοι γεννιούνται το μήνα των Χριστουγέννων δεν φημίζονται για τον κύκλο θυμικό χαρακτήρα τους. Αντίθετα, είναι ήρεμοι και δεν έχουν συχνές αναλλαγές στη διάθεσή τους. Είναι αθλητικοί τύποι. Όσοι γεννιούνται χειμώνα και ειδικά Δεκέμβρη έχουν ταλέντο στον αθλητισμό. Οι ημερομηνίες γέννησης των Ολυμπιών Οικών το αποδεικνύουν. Θα ζήσουν πολύ. Πάρα πολύ. Οι στατιστικές αποδεικνύουν το εξής. Τα μωρά του Δεκεμβρίου έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες από όλα τα υπόλοιπα μωρά να φτάσουν τα 100 και να σβήσουν ακόμη και 105 κεράκια στην τούρτα τους. Λοιπόν, θα γίνει 100 χρόνια. Πότε το πιάσατε το παιδί, τι μήνα, Κρυσταλλία? Τι μήνα, Αυτό και το και μήνα πρέπει τώρα. Όλοι να μπείτε στην διαδικασία, γιατί λέει τα παιδιά του Δεκεμβρίου είναι πολύ ιδιαίτερα παιδιά. Θα σας αποκαλύψουμε εμείς την αλήθεια. Πολύ ιδιαίτερα. Ναι, η αρχισυντάκτριά μας, μέχρι να σκεφτείς τους μήνες, γιατί βλέπω λίγο με τα μαθηματικά δεν τα πας καλά. Η αρχισυντάκτριά μας ήθελε απλά να βάλει αυτό το βίντεο. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά που ακούστε, ήθελε απλά αυτά να σηκώνουμε τα μωρά. Ήταν τέλεια τα μωρά που τα... Ας πω και κάτι. Τα πουδράρανε, ναι, πάτε με τα κολαράκια τους και μετά πιπιλάκια. Ναι. Μπαίναν στα βρακιά μέσα. Ο Ολυμπιονίκης. Με τα σίδερα. Τον οδοντίατρο δεν κατάλαβα, θα ήθελα να μου τον εξηγήσει. Καλέ, δεν έχω πάει σε κανέναν οδοντίατρο που δεν έχει γεννηθεί. Εγώ θα ήθελα και το άλλο να μου εξηγήσει. Θα γίνει 100 χρονών, θα γίνει οδοντίατρος, θα είναι. Δεν θα κάνει φασαρία, θα είναι πρωινός τύπος. Δεν θα είναι κυκλοθυμικός. Ναι. Και το κυριότερο, μιας και είμαστε εδώ κατά των, έτσι, αυτών των κοινωνικών στερεοτύπων, θα βοηθά άλλο στις γυναίκες που πονάει το δοντάκι τους. Έλα τώρα, σταμάτα! Κρυσταλλάκι! Ναι, ωραία.
Ωραία. Τώρα η Σοφία θα μας πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τώρα ένα βίντεο το οποίο υποψιάζομαι ότι θα ισχύει όσο ίσχυε και το προηγούμενο που είδαμε για τους τύπους των μαμάδων. Εμείς θα σας το πούμε. Για πάμε να το δούμε. Εμείς βάζουμε τα βίντεο για να τα τρολάρουμε. Όταν μια γυναίκα γίνεται μαμά, εξελίσσεται και αυτός ο ρόλος αναδεικνύεται όλο και περισσότερο. Ποιοι είναι οι 5 πιο συνηθισμένοι τύποι μαμάδων? Πρώτον, η τέλεια μαμά. Τα θέλει όλα στην πένα, να ελέγχει το κάθε τι και θέλει όλα να περνούν από τα χέρια της. Τα παιδιά μιας τέλειας μαμάς έχουν φυσικά κατώτατο όριο την τελειότητα. Και έτσι, ως ενήλικες γίνονται συνεπείς και αξιόπιστοι. Η κολλητή μαμά. Έχει περισσότερο το ρόλο της έμπιστης φίλης, δίνοντας ελευθερία στα παιδιά της. Γι' αυτό και όταν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, τρέχουν σε εκείνη χωρίς να ντρέπονται. Και έτσι, ως μεγαλύτερα παιδιά, δεν νιώθουν την ανάγκη να επαναστατήσουν. Η μαμά που ανακατεύεται πάντα, παντού, σε όλους και σε όλα. Έχει όμως μία μοναδική δουλειά, το παιδί της, όχι βέβαια από κακή πρόθεση. Όμως, μεγαλώνοντας, έχουν μάθει τα παιδιά της να μην τους νοιάζει η γνώμη των άλλων. Η εργαζόμενη μαμά. Τρέχει να προλάβει τα πάντα και την καριέρα και το παιδί. Από τη μία το παιδί τη θαυμάζει και από την άλλη μένει με ένα γιατί για τον χρόνο που δεν πέρασαν μαζί. Μεγαλώνοντας, η ανεξαρτησία και η δυναμικότητα είναι τα χαρακτηριστικά που το παιδί κερδίζει από αυτή τη σχέση. Και τέλος, η σωστή μαμά. Δεν κρέμεται από τα παιδιά της και όμως τα μαθαίνει να γίνουν ανεξάρτητα. Έτσι μπορούν μεγαλώνοντας να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που συναντούν χωρίς να εξαρτώνται από τους άλλους. Τέλειο. Εγώ είμαι το ένα, η τέλεια. Και η σωστή. Η σωστή, το πέντε. Και η κολλητή. Και η κολλητή. Είδες που τα ξέρω. Είμαι και εργαζόμενη, ναι. Και ανακατεύομαι και λίγο στα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Λίγο. Είμαι όλες οι μαμάδες ένα. Σταλιές μου και κοντίσιονερ. Ότι είσαι. Ότι θα είσαι. Εγώ τώρα ξέρετε τι βιώνω με εσάς, ούσα από το σπίτι. Αυτό που μας λέγανε πολλές φορές οι τηλεθεατές, ότι ρε κορίτσια, δεν σας ακούω όλοι. Μιλάτε όλες μαζί. Πάρτε το τώρα. Και πες την ερώτηση, Σοφία. Τι είδους μαμά νιώθεις ότι θα είσαι για την αρχή? Για την αρχή? Για την αρχή. Μάλλον θα είμαι λίγο control freak. Ναι. Αλλά έχω και την άλλη φωνούλα που μου λέει να σου πω λίγο κούλαρε. Οπότε ελπίζω να είμαι στο τέλος να είμαι η σωστή μαμά. Αυτό θα ήθελα να είμαι για το παιδί μου. Η σωστή μαμά. Δεν θέλω να το καταπιέσω. Θα πάρει δεν είπα χάπια. Ότι είμαι. Ναι. Είπα ότι θα ήθελα να είμαι. Αυτό σου είπα και εγώ, θα σε βοηθήσω με κάποια χάπια. Αυτό είναι. Συγγνώμη, όπως ακριβώς θα ήθελες να το κάνεις χωρίς τη βοήθεια των γονιών σου, αλλά δεν θα γίνει. Παρακαλώ. Και όχι, λέει, και το αλλάζω, λέει, και θέλω να είναι αυτή που ανακατεύεται. Και λέω όλα τα αρνητικά τελικά. Επίσης, κάτι τέτοιο. Συνταγή μου, τι είδε, να περίμενε να μας πει. Για πες, α, συγγνώμη, δεν σας βλέπω ταυτόχρονα. Πείτε μου, πείτε. Δεν είναι χαζομάρα, θέλω να πω. Αυτή που ανακατεύεται όμως, ακούσατε τι είπε η έρευνα, ψευδοέρευνα, αλλά εγώ θα την ακούσω λίγο. Είπε ότι το παιδί μετά δεν έχει ανάγκη τη γνώμη των άλλων. Γιατί, επειδή η μάνα ανακατεύεται. Δεν είμαι πολύ σίγουρη για όλα αυτά που ακούσαμε γενικότερα. Εγώ αυτό θα ήθελα να σας πω. Ναι, ήταν ένα βίντεο έτσι αμφιβόλου. Παιδιά, θέλω λίγο να σοβαρευτείτε. Λίγο να ηρεμήσετε. Θέλω να μου πείτε πώς γίνεται μια που ανακατεύεται πάντα να βγάζει παιδιά που δεν τους νοιάζει η κοινωνία. Καλό, το είπε η κοπέλα. Δεν ξέρει η κοπέλα και ξέρεις εσύ και εγώ. Σε όλες τις κατηγορίες. Σε όλες τις κατηγορίες που ανέφερε, όλα τα παιδιά γίνονται ανεξάρτητα στο τέλος. Αυτό πήγα να πει. Κορίτσια, αυτό. Είναι οι ψευδοέρευνες που υπάρχουν, αυτό που λέμε εμείς στην ψυχολογία των περιοδικών. Που σου λέει κάτι και σου λέει, θα διάλεγες το άλογο ή το λιοντάρι. Λες, ή το λιοντάρι. Σου λέει, α, αυτό σημαίνει ότι είσαι δυναμικός χαρακτήρας, αλλά μέσα σου είσαι και λίγο ευαίσθητος. Και λες, ναι, είμαι. Σου λέει πράγματα που ό,τι και να σου πει, λες, ναι, είμαι από αυτό. Τέλος πάντων, η βασικότερη κατηγορία της μάνας είναι η πόντια μάνα. Και δεν είναι γραμμένη. Αλλά δεν πειράζει. Πώς θα λέει Σοφία στο Unchained όμως για την πόντια της μάνα. Στο τέλος της μέρας, αυτό που χρειάζονται τα παιδάκια μόνο, τίποτα άλλο, είναι το χρόνο μας, την αγάπη μας και την υπομονή μας. Κρυσταλλία. Σ' αγαπάμε πολύ. Καλή λευτεριά. Αυτό πάλι. Λες και είναι δέσμευση. Ναι, ναι, ναι. Καλή λευτεριά, κοπέλα μου. Με έναν πόνο. Ευχαριστώ πολύ, ρε κορίτσια. Να πάνε όλα καλά. Μην μασάς τίποτα. Παίρνε μας τηλέφωνο.
Και... Ναι. Εκεί κατά τη διάρκεια του και του εννοεί. Παίρνε μας. Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα. Εκεί πέρα, εκεί θα είστε βιντεοκλήση. Καλά, εννοείται τώρα. Είστε καλά. Δεν θα σου πω με ένα πόνο, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η ευχή. Αυτό θα έλεγα. Θα σου πω με ένα γέλιο. Με ένα γέλιο. Γιατί και με γέλια πολλά, ρώτα το γιατρό μας, βγαίνουν τα παιδιά πολύ χαλάρα. Για μένα το καλύτερο είναι μία νάρκωση. Αλλά δεν το θέλετε. Το καλύτερο είναι νάρκωση να γεννήσετε, αλλά δεν θέλετε. Βάλε να δει στο YouTube τα βιντεάκια τη Σοφία και θα δει τι καλά θα γεννήσει. Κορίτσια, θα σα βλέπω και καλά θα μιλάω. Πολλά φιλιά από όλη την ομάδα και ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπάμε πολύ. Φιλάκια. Και εγώ σας αγαπώ. Φιλάκια πολλά. Μη φοβάσαι τίποτα. Οι υπόλοιποι μαζί μας τη Δευτέρα.